Έλα καλημέρα, λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. 4 Δεκεμβρίου 2022. Το 2 απ' όλα ξεκινά! Λοιπόν, είδατε τι έβαλα έτσι, πόσες μέρες μείνανε μέχρι τα Χριστούγεννα. Τζάμπο την είδες! Πιο πολύ σε τζάμπο σακούλα φέρνω. Παρά σε τζάμπο. Καλημέρα. Και εγώ μία από τα ίδια. Καλημέρα, Σίμω, που μας έβλεπες στον ύπνο σου πρωί-πρωί. Καλημέρα. Καλημέρα, Δραμινέ. Μάλλον είσαι από τη Δράμα. Μάλλον είσαι πάω και όφι από το 4. Και σίγουρα σ' αρέσει το Xbox. Ψυχανάλυση από, gamer, από το tag, έτσι. Δεν έχετε παράπονο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, Εφάνε. Αυτό θα σχολιάζα τώρα, ότι δεν είπες στο αγαπημένο σου λόγκο καλημέρα. Ναι, γιατί στο το Twitch δεν βγαίνει λόγκο, ρε φίλε. Είναι λόγκο στο YouTube το αγαπημένο μου. Καλημέρα, Παυλαρά. Φτιάξαμε και καφέ, Παυλίτο. Φτιάξαμε και καφέ. Από Δράμα. Ο Τσάκ θα μπει τώρα σε λίγο, θα γράψει. Ο Τσάκ είναι δραμηνός. Μπράβο, μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, τα νέα της εβδομάδας ήταν πάνω κάτω χαλαρά, δεν είχαμε τίποτα. Όλα κινούνται γύρω από τον Βαλάντη που βλέπετε στην εικόνα σας. Το είδατε το καινούργιο μας κατοικίδιο. Ο Βαλάντης έχει πλέον, μπορείτε να τον ταΐσετε. Να κοιτάτε, τον ταΐζω εγώ τώρα, περιμένετε να δείτε, κοίτα, τον ταΐζεις. Και σου απαντάει κιόλας ο Βαλάντης. Και παίρνει XP. Και μεγαλώνει. Λοιπόν, δεν είστε μεγαλώσει τόσο πολύ και μας πάρει στο κυνήγι όμως. Γιατί είναι ωραίος ο Βαλάντης. Το Βαλάντη, παιδιά, τον έβγαλε, το βάφτισε ο Ηλίας και ο Κούλης. Από εκεί το πήρα το όνομα. Ξέρουμε αυτοί οι δύο. Γιατί, λοιπόν... Και όσοι μπαίνουν όταν παίζουμε ξέρουν ή έχουν καταλάβει τουλάχιστον. Ναι. Α, ξεκίνησε ο Παύλος, ταΐζει. Μπράβο, ταΐζει το Βαλάντη. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σας δείξω μετά το countdown είναι αυτό που ανακάλυψα, παιδιά, και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ υπέγραψα φυσικά, ελπίζω να το κάνετε κι εσείς. Είναι αυτό. Είναι μια ομάδα στο Facebook. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Να με συγχωρέσει αυτός που το έκανε το άρθρο. Νομίζω η Λάτρης του 80, δεν θυμάμαι. Και ξεκίνησε, παιδιά, αυτό το petition να επιστρέψουν τα μεταγλωτισμένα παιδικά που βλέπαμε τα 90s στο Antenna Plus. Εννοείται ότι υπέγραψα. Υπέγραψα γιατί είχε μέσα τη Sailor Moon. Όχι, βασικά υπέγραψα γιατί έχει μέσα, έχει το ALF, εντάξει, έχει Ghostbusters, έχει χελονοτζάκια, πουντά, Κάντιλα και δεινόσαυροι, έτσι, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, αυτό το παίζαμε και στα, βάζαμε και 20 ρικά. 20. Ναι. Τώρα θα σε ακούει βέβαια κάθε πιτσιρικά και σου λέει τι είναι το 20. Η Χάιντι. Έχει Κόναν. Έχει Μπαμπάρ. Τα θυμάστε, ρε. Αυτή, ναι, ναι. Πιο μεγάλη. Να τη Sailor Moon. Εντάξει. Sailor Moon λατρεία. Street Fighter. Mega Man. Και είναι μια καλή προσπάθεια, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα βγει κάτι. Αλλά και μόνο που το σήκωσαν, νομίζω το έγραψε και η εφημερίδα Το Ποντίκι, έκανε άρθρο στην εφημερίδα ή διαδικτυακά γι' αυτό, για να επιστρέψουν αυτά τα παιδικά. Είναι ωραία φάση. Ορίστε, πάμε για Thundercats.
Το Thundercats νομίζω δεν ήταν στον Αντένα, ρε φίλε. Δεν ήταν στον Αντένα, όχι, αλλά ήταν από τα καλύτερα. Το Thundercats νομίζω ήταν. Καλημέρα και εσύ, όμορφα αγόρι. Το Thundercats ήταν στο Mega, όχι Mega, Star. Στο Star Στο πρέπει να Star ήταν. νομίζω έπαιζε. Στο Star Στο νομίζω Star έπαιζε. έπαιζε τελευταία τουλάχιστον, όταν βγήκαν και στην αρχή τους δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Αλλά τελευταία φορά στο Star τα έβλεπα. Αλλά είναι ωραία προσπάθεια και είπα να σας την μεταφέρω. Γιατί, εντάξει, οι πιο παγιοί θα θέλουμε να τα δούμε. ΕΡΤ. Και θα δούμε τα παλιά έτσι. Στην ΕΡΤ ήταν. Ήρθε ο ειδικός των Thundercats, ο manager Έτσι. των Thundercats. Αυτός υπέγραφε συμβόλαια για το ποια γάτα θα πάρει ο καθένας. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που θέλω να σας πω. Το δεύτερο, και για να προχωρήσουμε και λίγο πιο στα καυτά θέματα της επικαιρότητας που δεν έχουμε διαλέξει τίποτα, δεν ξέρουμε τι θα πούμε. Καλημέρα, Δημήτρη. Είναι ότι 8 του μηνός θα είμαστε live με τα Game Awards 8 Δεκεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σουσάμια. Ας το κορίτσι ρε. Τα δικά σου τα ξέχασες. Λοιπόν, άκουσα να δεις, εσύ μου. Την αφήνεις να τελειώσει, να τα κάνει όλα χάλια και μετά μαζεύεις. Βέβαια, μια και καλή. Μια και καλή. Λοιπόν, 8 Δεκεμβρίου σε 7 την Πέμπτη θα είμαστε live. Θα σας ενημερώσουμε, θα είμαστε YouTube ή Twitch ή και τα δύο, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Πάντως θα είμαστε live σίγουρα για να τα δούμε όλοι μαζί και να χαρούμε που θα πάρει το Plague Tale το Game of the Year. Τη είπα, Δημήτρη, τη είπα. Μπήκα στο stream της, μπήκα. Μπήκαμε το πρωί, μπήκαμε. 11 ώρες stream το θηρίο η Σοφία. 11 Ναι. ώρες stream. Λοιπόν, για πες ρε Σαμ. Τι να πω, για ποιο πράγμα θέλεις. Καταρχήν, εγώ θέλω να ενημερώσω για όποιον δεν τα έχει δει, για τα δύο τρέιλερ που σκάσανε χθες. Και από τα Transformers, την καινούργια την Σκάσανε. ταινία. Τρέιλερ. Τρέιλερ των ταινιών, ναι. Για να τα βρω. Τρέιλερ. Transformers και Guardians of the Galaxy 3. Με τον πίθηκο. Ναι. Rise of the Beasts, αν θυμάμαι καλά λέγεται, το καινούργιο. Για να δω λίγο. Και κάτι μου κάνει σε Optimus Primal ένα πράγμα, μου κάτσε κάπως. Optimus Primal. Ναι, Primal είναι, ξέρεις, Έτσι, το αρχαίγονος στην έβαλα, το ουσία. έβαλα. Το έβαλα, το είδα. Past
and future. Αυτό είχε βγει με τους... τα Primal είχαν βγει και σε καρτούν. Τα είχαμε προλάβει νομίζω. Οριακά. Δεν ήταν απ' αγαπημένα. Λέτε, γιατί και ο Γορίλας μοιάζει με τον Prime πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω Optimus Primal, τι φάση. Πράιμα λεγόταν η Μαϊμούρε. Ναι, αγορή. Ιούνιο του 23. Ναι. Οκ. Okay. Not bad. Και το Guardians of the Galaxy που εντάξει. Κλασική αντιήρωες. Και Guardians of the Galaxy. Το 3, ναι. Βγήκε αυτό το τρέιλερ. Guardians of the Galaxy. Όπα, έχει να πέσει strike σε αυτό το live. Χαμός έγινε. Θα μας κυνηγάει η Marvel, ρε. Εντάξει. Διαφήμιση της κάνουμε. Ναι. Όχι ότι τη χρειάζεται, έτσι. No matter what happens next, the galaxy still needs its guardians. Hello, we come in peace. Come on, Drax. Seriously, dude? No, don't, no, no! Ow! Hey. Ο αυτός ήταν να μην ξαναπαίξει ο Drax, είχαν πει. Ο ηθοποιός που παίζει τον Drax. Άλλαξε. Και ο Bautista είναι. Ναι, είχε πει ότι δεν θα παίξει. Μήπως άλλαξε γνώμη, ξέρω εγώ. Μήπως τα είχαν ολοκληρώσει τα γυρίσματα ήδη. Και αναφερότανε στο συστατικό συνέχεια. Ναι, ο αγαπημένος μου, ναι, γάμο τους. Παιδιά, δεν είναι κακός, δεν κάνει για Μάρκους. Groot, ρε, for the win. Έτσι. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. Μάιος, ε. Οκ. Και νωρίς. Νωρίς το Μάιο. Καλά είναι, καλά είναι. Τσακ, είδες το δραμινό το φίλος από πάνω. Δεν του πες καλημέρα. Το συμπατριώτη σου. Μόνο για το Black Tail ξέρεις να πετάς spoiler στον κόσμο. Πώς τελειώνει το παιχνίδι. Ναι παιδιά, ο Τσάκ χθες ξενέρωσε τον Ήλια πάρα πολύ άσχημα. Εντάξει. Είναι παιδιά, είναι να του πεις μην πεις το τέλος, θέλω να το δω. Για πες Σαμ, τι άλλο έχεις δει για αυτή τη βδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα έχουμε τα ένα αγγλικό site, το Time, που έβγαλε τα δικά του Game Awards, έδωσε τα δικά του βραβεία, ας πούμε. Ναι. Και το οποίο κατέταξε τον God of War στην πρώτη θέση, οκ. Okay, όλοι ξέρουμε ότι θα είναι ή αυτό ή το Elden Ring. Όλος παραδόξος όμως, έχει στη θέση νούμερο 2 το Horizon Forbidden West. Στη θέση 3 το Quarry και στη θέση 4 το Elden Ring. Τέταρτο το Elden Ring. Τέταρτο το Elden Ring. Δεν ξέρω από πού ήρθε αυτό. Δηλαδή αντικειμενικά αν το πάρεις, στις
θέσεις 1 και 2 θα έπρεπε να είναι Elden Ring και God of War, με όποια σειρά και να τα βάλεις, σωστή θα θεωρηθεί, έτσι, από όλους. Mm. Δηλαδή είναι τα δύο top παιχνίδια του χρόνου. Αυτοί βάλανε, κατατάξαν δεύτερο το Horizon, το οποίο το έσβησε το Elden Ring στο launch του, έτσι, λίγες μέρες μετά, όσοι θυμάστε, κυκλοφόρησε. Ναι. Βάλανε τρίτο το Quarry, δεν ξέρω τι, και τέταρτο το Elden Ring. Ακολούθησαν Stray, στη θέση 5, έκτο το Last of Us, το Part 1, το remake, το Sifu, 7, 8 το DLC του Resident Evil Village, το Shadows of Roads, 9 το Skywalker Saga, το Lego, και 10 τα Χελονιτζάκια. Δηλαδή, έβαλε, δεν ξέρω. Έκανε δικιά του λίστα δηλαδή αυτό. Ναι, έκανε δικιά του λίστα, από την οποία ούτε αυτή συμπεριλάβανε το Forza Horizon, ας πούμε. Δεν ξέρω. Στο Gear δεν μπορεί να πάει το Forza Horizon. Ναι, αλλά δεν πήγε το περσινό. Ναι, γιατί δεν είχε προλάβει τις ημερομηνίες. Οι οποίες ήταν πιο νωρίς. Εκεί ήθελα δεν να έχει να σημασία. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, είσαι προκατηλημένος. Καλημέρα, Ζαβδίμ. Είσαι αντιπρόσωπος και αντιπρόσωπος. Δεν είμαι καθόλου προκατηλημένος. Είμαι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εύλογες απορίες, θα έλεγα. Τις ξέρουμε τις εύλογες απορίες. Θες να καταστραφεί Sony? Όχι, καθόλου, ίσα ίσα. Θέλω να ανέβει. Για να ανέβουμε ακόμα περισσότερο εμείς. Καλημέρα, Ηλία. Λοιπόν. Α, για σένα μιλούσαμε, Ηλία, για το φίλο στο τσακ που δεν σου είπε τίποτα για το Black Tail. Θα το ανεβάσεις πίεση πρωί-πρωί. Δεν κατάλαβα. Για πείτε ρε παιδιά, τι έγινε σε εσάς την εβδομάδα που πέρασε, γιατί εγώ βρίσκομαι σε ένα πολύ περίεργο mood. Σε μια χαρά mood είσαι, είπαμε. Ζαμανφού. Ναι. Παιδιά, ανεβάσαμε, ο Κουλήφη μας έστειλε review για το As Dusk Falls, όποιος θέλει, το τελευταίο, σηκώθηκε χτες. Έχει σηκωθεί και το The Legend of Tian Ding. Tian Ding, όποιος θέλει να τα δει. Τι άλλο. Τι θα κάνετε τα Χριστούγεννα? Τι θα πάρετε στον εαυτό σας? Τιμ τέλειωσε, λέει, το Death Stranding. Ταινία θα το χαρακτηρίζω εγώ. Ναι, ναι, πιο κοντά σε movie φέρνει. Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως το λέω εγώ, Walking Simulator. Η Delivery Simulator. Κοίταξε, σίγουρα δεν είναι παιχνίδι που απευθύνεται σε μεγάλη μάζα, έτσι. Είναι για συγκεκριμένο κοινό. Δεν θα μπορούσα. Φίλε, το είδα που παίζανε, ρε παιδί μου, έτσι. Βρε, μαζί σου, εγώ δεν διαφωνώ. Δεν μπορούσα, φίλε, να το παρακολουθήσω. Αλήθεια. Θα σου πω το εξής. Για παιχνίδι Kojima είχε μηδενική δράση. Ωραία, δηλαδή. Έχει πολύ λίγη δράση για παιχνίδι Kojima ειδικά. Ναι. Σεναριακά, σκηνοθετικά, είναι υπέροχο το παιχνίδι, έτσι, και οπτικά. Αλλά, τουλάχιστον με όποιον έχω μιλήσει, στην αρχή είναι πάρα πολύ αργό, γιατί δεν έχει καθόλου δράση, ας πούμε, μέχρι τις πρώτες 4-5 ώρες. Είναι αυτό μόνο, πάω από point A σε point B, cutscenes, ωραία, ναι. Γι' αυτό λέω, δεν είναι παιχνίδι που απευθύνεται σε πολύ μεγάλη μάζα κοινού, ας πούμε. Κάποιος που θέλει κάτι action θα το βαρεθεί πολύ γρήγορα. Κάποιος που θέλει λίγο περισσότερη ταχύτητα, ας το πω έτσι, επίσης. Αυτή όμως που είναι του building, του... Δεν με νοιάζει τόσο το έξω-έξω, θέλω το story να είναι καλό. Σε αυτούς πιστεύω ότι θα αρέσει. Εγώ συμφωνώ με σένα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω τέτοιο παιχνίδι. Για το χαμό που έγινε με το κάλυστο protocol. Εγώ θα πω ότι όποιος δεν το έχει πάρει, να το πάρει. Ναι, για το θέματα που έχει με το Xbox, λέω.
Ό,τι θέματα και να έχει, είναι ένα update. Θα βγει. Σίγουρα δεν ξέρω αν φταίει το... Τι είπες, θα το πάρεις και θα παίξεις live stream. Κάτι τέτοιο πήρε ταυτή μου. Λέει ότι θα το πάρεις και θα το παίξεις live stream. Λες. Θα δούμε. Έτσι. Δεν λέω κάτι σίγουρα τώρα. Είναι μια σκέψη που την έχω όντως στο μυαλό μου. Γιατί θέλω... πολλά παιδιά μου ζητάνε να παίξω horror που δεν τα μπορώ. Ναι, θα παίξεις horror και θα παίξεις και με κάμερα όμως. Δεν θα ακούμε μόνο τις κραυγές. Ρε φίλε, για να παίξω με κάμερα θα πρέπει να έχω ανοιχτά φώτα. Πώς θα παίξω horror με ανοιχτά φώτα? Θα βάλεις μια λαμπίτσα από πίσω, ρε φίλε, ίσα ίσα να φωτίζει. Ίσα ίσα, έτσι. Θα συνοηθώ εγώ και με κάποιους να έρθουν να σε ακουμπάνε πίσω από την πλάτη και τέτοια. Δεν χρειάζεται, θα νιώθω ανατριχίλες μόνος μου. Vampire Survivors, εντάξει, το παιχνίδι είναι άρρωστο, είναι... το έλεγα με το Σαμ νομίζω, πόσο ένα παιχνίδι απλό, εντελώς, έτσι απλό, δεν είναι ούτε γραφικά έχει, ούτε 8.000 FPS έχει, ούτε VRR έχει, ούτε τα βυζιά της Τζολί έχει, άντε μην πω καμιά κουβέντα πρωί πρωί. Και το παιχνίδι είναι λατρεία, κόλλημα. Φίλε. Είναι κόλλημα. Είναι κόλλημα. Είναι κόλλημα, δηλαδή τόσο εθισμό. Αυτό μπαίνω να παίξω λίγο, εφάνε και εγώ το βάζω, και λέω και βλέπω ξαφνικά ότι έχω παίξει 3 ώρες, ας πούμε, κάπως έτσι. Φοβερό παιχνιδάκι. Είναι κάτι που δεν το πετυχαίνουν πολλά παιχνίδια αυτό, να ξέρεις. Είναι πολύ δύσκολο το να κάνεις τον... Είτε πρόκειται για ταινία και μιλάς για αυτόν που το βλέπει, είτε για παιχνίδι και μιλάς για αυτόν που το παίζει. Είναι πολύ δύσκολο να το φτάσεις στο σημείο του να το ευχαριστιέται τόσο πολύ που να μην καταλαβαίνει πόση ώρα έχει περάσει. Έτσι. Α, ναι, ο Παύλος πήρε το πήρε το κάλλιστο πρωτοκόλ. Ο Παύλος, ναι, θυμάμαι που μας το πες. Το σύστημα μάχης. Δύσκολο, εννοείς? Δεν είναι δύσκολο, γιατί είδα βιντεάκι και εγώ χθες το παιχνίδι. Είναι λίγο απλό και λίγο χαζό, θα έλεγα. Χαζό το σύστημα μάχης. Αυτό που έβλεπα εγώ, δεν ξέρω στο χειριστήριο πώς μεταφράζεται, μου φαινόταν από τη μία πολύ απλό και από την άλλη πολύ χαζό. Δηλαδή δεν είναι τόσο το κλασικό το shooter που φαντάζεσαι. Μάλιστα. Κυρίως όταν ο εχθρός φτάνει κοντά σου, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να κάνεις dodge και counter μου φάνηκε Όχι. πάρα πολύ ο Παύλος λέει είναι απλά μαλακία. στεγνά. Δηλαδή δεν το έχω, δεν έπαιξα, δεν το έχω δει, δεν ξέρω πώς είναι το σύστημα μάχης. Πλησιάζει σε κάποιο παιχνίδι που έχουμε παίξει για να καταλάβουμε το κόσμο. Είσαι κλειδωμένος στον... λοκάρι με το που δει εχθρό, λοκάρι κατευθείαν η κάμερα στον εχθρό. Ναι. Και το dodge στην ουσία είναι, ξέρεις, να κόψω το αριστερό stick αριστερά ή δεξιά αναλόγως για να αποφύγω το χτύπημα. Δηλαδή... Α, δεν μπορείς να κινηθείς, δηλαδή πρέπει να πολεμήσεις υποχρεωτικά με τον αυτόν τον συγκεκριμένο, ε. Τι, ναι. Ένα σε ένα έρχονται, ρε φίλε. Τις περισσότερες φορές, ναι. Εντάξει τώρα, ένα σε ένα. Κοίτα, είναι πολύ ατμοσφαιρικό. Μη βάλεις δυνατά τη μουσική, Ζαμπτίν. Μη βάλεις δυνατά τα ακουστικά. Αυτή τη συμβουλή μόνο μπορώ να σου δώσω. Λέει, σε κάποια σημεία και εγώ το βίντεο που έβλεπα είχε και παραπάνω από έναν Παύλο. Το θέμα είναι ότι το AI δεν σου στέλνει έναν τη φορά. Κατάλαβες, δηλαδή δεν βάρανε και οι τρεις μαζί.
Εντάξει, okay. Δεν ξέρω αν θα το τιμήσω το παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν θα το πάρω. Βασικά Είναι μπαίνουν φοβερό, πολλά. φοβερά ατμοσφαιρικό. Φοβερά ατμοσφαιρικό. Πολύ ωραίο. Μ' άρεσε Α, δηλαδή το όλο Παύλο, concept και το setup του. για... ναι, να λες το, αυτό που λέει ο Ηλίας, ότι μάλλον μπορείς να βγάλεις το lock. Και εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα να σε λοκάρεις έναν ρε φίλε, δηλαδή μπορεί όντως να το έχεις σαν ευκολία και καλά, να μην μπορείς να βγάλεις το lock. Πρώτα απ' όλα σε κουράζει αυτό. Δηλαδή Ναι, ο... να είσαι, γιατί εκείνη την ώρα η κάμερα θα περιστρέφεται βάσει του εχθρού, όχι βάσει εσένα. Anyway, Παυλή το περιμένουμε review ρε, να μας γράψεις. Μην το ξεχάσεις. Okay. Ωραία. Το είπαμε και για το κάλιστο. Τι άλλο. Μουντιάλ Εγώ θέλω σήμερα. να. Μουντιάλ Το θέλω να Μουντιάλ δούμε δεν ξέρω, σήμερα. δεν έχω δει τίποτα, τίποτα παιδιά, τίποτα απολύτως. Σήμερα. Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει Ιταλία μέσα, δεν με απασχολεί. Δεν υπάρχει Σήμερα Μουντιάλ έχει για μένα. Γαλλία Πολωνία στις 5. Και 9 η ώρα Αγγλία Σενεγάλη. Δεν βρήκε Series X. Μάλλον εννοεί δεν βρήκε το καλύτερο πρότοκολλο για Series Α, για Series X το παιχνίδι δεν βρήκες. Α, οκ. X. Καλημέρα, Άρη. Μπορείς να φοράς εξωτερικό βρακάκι. Πάνω Βράκα. βρακάκι. Πάνω βρακάκι. Ναι, η αλήθεια είναι, για να απαντήσω λίγο στον Εφάνε, ότι Ελλάδα ήρθαν αρκετά κομμάτια για PlayStation και λίγα για Xbox. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση από προπαραγγελίες και φέραν αντιστοίχως λίγα κομμάτια, ας πούμε. Ο μόνος λόγος που μπορώ να φανταστώ. Εντάξει. Παίξτε το. Εγώ πιστεύω ότι θα μπει και στο Game Pass κάποια στιγμή. Άσχετα τι λένε αυτοί. Για να καλύψουν λίγο τη ζημιά. Μα νομίζω ότι κάποια στιγμή, μάλλον από τη στιγμή που διαφημίστηκε και από το Xbox promotion και τέτοια, νομίζω ότι για εκεί πάει το πράγμα. Βγήκε τώρα ότι θα μπει το Evil West. Επίσημο. Ναι, αυτό. Δηλαδή περιμένουμε απλά την ημερομηνία. Μην το αγοράσετε όποιος είναι. Άμα είναι κανείς να το αγοράσει, μην το πάρετε. Ζαμπτή μου, όχι, δεν έχει campaign το Battlefield, είναι μόνο online. Αλλά έχεις δυνατότητα να παίξεις μόνος σου με μποτάκια. Χωρίς άλλους. Δηλαδή να μην είσαι με άλλους παίκτες. Α, να και ο Μικούτς. Καλώς τον. Ευχαριστούμε για την εγγραφή. Καλημέρα. Καλημέρα, Έχεις καλημέρα. δυνατότητα δηλαδή να παίρνεις XP και κανονικά να ανεβάζεις το χαρακτήρα χωρίς TV παίζοντας, στην ουσία. PvE, μπράβο, όχι PvP. Αν και όταν παίζεις με παρέα είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι. Η αλήθεια να Κοοπ λέγεται. μπορείς να το κάνεις αυτό, δηλαδή να Ναι, μπείτε σε ένα κοοπ. Ναι. lobby Παίξαμε χτες τετράδα, ας πούμε. με τον Ηλία χτες. Ναι, και κάποια φάση, επειδή ο Ηλίας δεν είχε καταλάβει ότι το είχε βάλει με μποτάκια, κερδίζαμε ρε. Κερδίζαμε συνέχεια. Ναι. Και λέω ρε, και κάναμε και 40 kill και τι μαλακά. Λέω, τόσο καλοί είμαστε ρε φίλε. Τι στο καλό. Και βλέπει ο Ιορδάνη λέει, παίζουμε με μποτάκια. Και είναι λέει στο beginner. Και ήμασταν και σε stream, δεν μπορούσαμε να το. Καλημέρα, Αντώναρε, καλημέρα, καλημέρα Καλημέρα, αγόρι, καλημέρα. στο Pixel Art. Ο Βαλάντης μεγαλώνει. Βρε πως έχεις μεγαλώσει. Ηλία, το ξέρεις ότι είσαι υπεύθυνος για το όνομα του Xenomorph εκεί πάνω, του Βαλάντη. Εσύ και ο Κούλης τον βαφτίσατε. Ο νονός.
Είσαι ο νονός και του Βαλάντη. Λοιπόν, έλα, ακούω προγνωστικά. Γαλλία, Πολωνία, Αγγλία, Σενεγάλη. Λέγεται, γιατί θέλω να παίξω στοίχημα, ρε. Το Αγγλία Σενεγάλη δεν θα το άγγιζα. Αγγλία, Σενεγάλη, ρε φίλε, με φαγουρίζει να παίξω τη Σενεγάλη. Γι' αυτό σου λέω δεν θα το άγγιζα, γιατί και οι Άγγλοι είναι ικανοί και οι Σενεγαλέζοι είναι ικανοί. Γουστάρω τον προπονητή της Σενεγάλης που είναι με το ράστα το μαλλί, τον έχετε δει. Όχι, αλλά μου τον Μισό. είχες περιγράψει. Περιμένε. Ο Σενεγάλη. Βαλάντης έπεσε για ύπνο. Τόσο που έφαγε. Λοιπόν. Στο Γαλλία, Πολωνία και εγώ Γαλλία πιστεύω θα τα καταφέρει κουτσά στραβά. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ μορφή, παιδιά, που είναι ο προπονητής της Σενεγάλης. Μισό. Μισό, να δείτε. Δείτε το. Είναι μορφή, απλά. Είναι μορφή, ρε φίλε. Και είναι στους πάγκους με τη φόρμα. Το μόνο που του λείπει είναι να το σκάσει. Είναι ένας μικρός θεούλης. Σήμερα διάβαζα ότι ο Μέση έχει ακριβώς τα ίδια στατιστικά με τον Μαραντόνα από το Μουντιάλ που είχε πάρει τότε η Αργεντινή. Τι γίνεται, ρε, αφήστε τώρα το ζωάκι, ρε. Σήμερα, ναι, στις 10 έχουμε τους τελικούς του eFootball. Πω πω, Ζαμπτή, το ξέχασα, ρε φίλε. Ευτυχώς μου το θύμισες. Πω πω. Ναι, 10 η ώρα. 10 η ώρα στο YouTube. Η τελική. Ρε, το βαλάντι, ρε. Θα μας πάρει στο κυνήγι. Ρε, άμα μεγαλώσει, ρε φίλε, άμα μεγαλώσει, πόσο έφτασε level 5. Καονίστε. Μπράβο, ρε Σιζαμπτή. Πω, το ξέχασα, φίλε. Θα με περιμένανε στις 10 η ώρα να κάνω τη μετάδοση των αγώνων. Λογικά θα χτυπούσε τηλέφωνο. Έχω βάλει ειδοποίηση στο Xbox Ελλάδα. Για να θυμάμαι. Εντάξει, φίλε, θα σηκωθεί το Alien, θα μας φάει όλους. Τι άλλο? Λοιπόν, εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι με αφορμή την. Τον προπονητή της Σενεγαλής. Όχι, ρε. Α. Την επιβεβαίωση ότι θα δούμε τον Diablo 4 στα Game Awards. Τι Ναι. περιμένετε καινούριο να δείτε στο παιχνίδι? Δεν με ενδιαφέρει. Ρωτάω αυτούς που έχουν παίξει τα προηγούμενα, γιατί εγώ δεν έχω πιάσει κανένα Diablo μέχρι Δεν με στιγμής, δεν έχω ενδιαφέρει πιάσει τι θα είναι κανένα. το παιχνίδι. Να είναι σάπιο. Θα το πάρω. Ρε, Δεν και εγώ υπάρχει. είπα θα το παίξω αυτό, γιατί με ξύταρε αυτό που είδα, το τρέιλεράκι που είχαν δείξει. Okay. Απλά ρωτάω όσους έχουν παίξει τα προηγούμενα, τι καινούργιο θα θέλανε να δούνε. Να σου πω κάτι. Στο lore του παιχνιδιού δεν θέλω να έχει αλλαγές. Σε αυτό που έχουμε αγαπήσει όλοι με τον Diablo. Ωραία. Τώρα, ρε φίλε, και μετά το τελευταίο πότε ήταν που είχε κυκλοφορήσει, παιδιά, το 3. Έχει πολλά χρόνια. Εντάξει, φαντάζομαι ότι μόνο από τον κόσμο και μόνο από το εικαστικό, την ατμόσφαιρα και όλα αυτά, δεν χρειάζομαι πολλά εγώ για να. Πώς το λένε, για να χαϊπαριστώ με τον Διάβλο. Τον Διάβλο θα κάνει, πιστεύω, πάταγο. Κοίτα, έχει μεγάλο κοινό, οπότε είναι λογικό, εντάξει. Πιστεύω ότι θα είναι για του χρόνου στα Game of the Year, θα είναι σίγουρα και θα είναι και ψηλά. Αρκεί να βγει το παιχνίδι όπως πρέπει, έτσι. Ναι. Δεν τη φοβάμαι την Blizzard από την άποψη ότι εντάξει,
Έχει μια εμπειρία ρε φίλε σε αυτά τα παιχνίδια που άλλος δεν την έχει. Έτσι. Η αλήθεια να λέγεται. Αλλά το θέμα είναι και πάλι ότι το φοβάμαι μη με απογοητεύσει που δεν νομίζω. Δεν νομίζω γιατί θα τους πάρει ο διάολος. Κοίταξε, από τα λίγα που διαβάζω δεξιά και αριστερά, όλοι έχουν ξετρελαθεί με το γεγονός ότι ο Necromancer είναι στα αρχικά κλάσεις. Ναι ρε φίλε, νάτος, να. Ωραία. Ναι. Τον δείχνω κιόλας. Δηλαδή, διαβάζω πάρα πολλά θετικά σχόλια για το γεγονός ότι τον βάλανε από την αρχή τον Necromancer. Ναι, γιατί ήταν OP. Ελπίζω να μην είναι OP και εδώ τώρα. Ζαμπτήμ, δεν θέλω τρελές καινοτομίες, ρε φίλε. Δεν θέλω τρελές καινοτομίες. Ναι, αυτό Αλήθεια. δεν μιλάμε για τρελές καινοτομίες. Θέλω Εγώ να ρωτάω κρατήσει καινούργια το. πραγματάκια που θα θέλατε να δείτε εσείς. Να κρατήσει το όλο αυτό το feeling που μας έβγαζε το Diablo. Εντάξει. Nightmare mode. Ξέρετε έτσι. Τη Nightmare Mode. Κάτσε καλά, ρε. Ναι. Πρώτη φορά θα πιάσουμε να παίξουμε Diablo. Είναι ένα παιχνίδι που είναι από τα αναμενόμενα. Και πότε βγαίνει, κάτσε να θυμηθώ λίγο πότε βγαίνει. Απριλίο. Νομίζω Απρίλιο, ναι. Θα έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά γάμο το να ξέρουμε αν θα το αγοράσουμε. Δεν ξέρω αν θα έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά. Όχι, αποκλείεται να έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά, αλλά νομίζω μπαίνει Game Pass. Ναι, είδες το. Δεν το έχει βάλει εδώ. Βλέπει σελίδα, δεν γράφει Game Pass. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Είδες τι έγινε με το τέτοιο, Με ποιο? με τη Microsoft και την εξαγορά. Για το ότι κατέθεσε ένα τόμο 200 σελίδων. Όχι, ότι είπε ότι θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια να τα βρει με την Sony το Δεκέμβρη. Χτες διάβαζα ότι ίσως κλείσανε συμφωνία. Ναι, όχι. Πότε, το πρωί το διάβασα πάλι. Και αν δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία τα μεγάλα κεφάλια, θα πάει στα δικαστήρια η Microsoft με στοιχεία. Και καλά θα κάνει. Και τότε θα αρχίσει το γέλιο. Θα Μα αρχίσει να το σου πω κάτι. κλάμα. Να σου πω κάτι. Για ό,τι και να την έχει κατηγορήσει μέχρι στιγμής η Sony, της έχει κάνει αντιπρόταση. Και μάλιστα αντιπρόταση όχι απλά λογική, πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, της λέει, OK, πάρε για 10 χρόνια, έλα να κλείσουμε συμφωνία για 10 χρόνια. Αν την απορρίψει η Sony αυτή την πρόταση, δεν φέρει ευθύνη η Microsoft για το κίνδυνο του να γίνει υπερδύναμη. Γιατί στην ουσία σου λέει, για τα επόμενα 10 χρόνια θα το έχει το Call of Duty και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ απλά θα το έχω στο Game Pass. Γιατί αυτό το έχει πει από την αρχή η Microsoft. Κόψτε το λαιμό σας στα παιχνίδια έτσι και πει συμφωνία θα είναι Game Pass. Δεν υπάρχει όρος δεν θα μπουνε. Θα είναι όλα στο Game Μα Pass. δεν υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε, να μην τα βάλεις στο Game Pass. Ακριβώς. Ωραία. Γιατί γι' αυτό γίνεται η εξαγορά. Γεια σου Ζαμπτήμ, γεια. Δεν είναι Λοιπόν. δηλαδή, εκτός ότι έχει κουράσει Ναι. Αντώνη, έχει φτάσει στο σημείο πλέον να έχει γίνει τραγελαφικό η όλη υπόθεση, έτσι. Τραγελαφικό. Τώρα θα δούμε, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει βγει μια απόφαση που θα τους ικανοποιεί όλους για να τελειώνουμε. Τέλη Δεκέμβρη ούτως ή άλλως είναι το χρονικό περιθώριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Για να πατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αγγλία είναι Φεβρουάριο, η Κίνα είναι Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό σου λέω ότι το Diablo δεν θα έχει κλείσει συμφωνία για να το κάνει μέχρι τότε μάλλον, για να είναι σίγουρο. Και Ιούνιο, δεν θυμάμαι, είναι άλλη μια χώρα που θα δώσει τον Ιούνιο την οριστική της απάντηση. Ή Ιούνιο ή Μάιο. Τώρα διαβάζω, άνοιξε ένα άρθρο, παιδί μου, και λέει παιχνίδια που έρχονται το 23. Γιατί είχα ξεχάσει κάποια. Έχετε το Suicide Squad, το Kill the Justice League. Ναι, το οποίο έχει φάει την πρώτη, λέει. Εντάξει, έρχεται το Legend of Zelda που θα γίνει χαμός, φαντάζομαι. Ναι.
Εννοείται ότι θα γίνει χαμός. Street Fighter, Resident Evil 4, πω πω φίλε, τι θα γίνει Το remake. το Final Fantasy το 7, το Rebirth. Ξεκινάς κάλλιστο. Όχι που δεν θα ξεκινήσεις εσύ. Dead Space, Starfield. Όπα να και Coca-Cola Lighter. Redfall, Redfall. το οποίο είπε η Bethesda θα βγει πριν από το Starfield. Alan Wake. Alan Wake. Oh. Το Star Wars, το Jedi, το Survivor. Α, είναι και αυτό, το ξέχασα. Πόρε φίλε, πόρε φίλε. Και θυμάμαι στις αρχές του χρόνου που λέγαμε τι περιμένουμε το 23 έχει ακόμα και είναι φίλε 20 κάτι μέρες μπροστά μας έτσι μπαίνει. Dragon Age. Το Dragon Age το φοβάμαι λίγο, να ξέρεις. Το Stalker το 2 Το που βλέπω πλάκα γιατί πλάκα λέει. έχουν μείνει πίσω λίγο στις ενημερώσεις τι θα γίνει με το Stalker λόγω της Ουκρανίας. Ναι. Έχει πολύ πράγμα ρε φίλε, πολύ πράγμα. Πρέπει να βάλουμε μια σειρά παιδιά. Πρέπει να βάλουμε μια σειρά για το τι θα παίξουμε. Και ειλικρινά δεν ξέρω, δηλαδή και με το Game Pass και με τα παιχνίδια που ίσως δεν μπουν στο Game Pass και θα θέλω να αγοράσω για να παίξω, μία είναι η λύση, Ναι, ρε. γιατί θα έχεις χρόνο. Joker. Έτσι είναι. Που και πάλι δεν προλαβαίνει, σου λέει. Πάλι δεν προλαβαίνει. Είναι πολύ το υλικό που έρχεται. Και Με είναι και το Joker. Motorsport μέσα σε όλα αυτά. Ναι, Με και με Joker. Τζόκερ. Τι Και λες με ρε Τζόκερ. φίλε. Με Δεν Joker. φτάνουν οι ώρες, Τζο. 6 εκατομμύρια 100.000 ευρώ παιδιά. Έλα. Δικά μου είναι, μην δοκιμάσετε καν να τα πάρετε. Εγώ θα τα πάρω αύριο. Θέματα σήμερα. 6 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Δώστε λίγο πόνο. Εγώ παίζω κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Σήμερα και εγώ θα παίξω. Εσύ πας Αν το θυμηθώ. όταν φτάνει στα 6 εκατομμύρια για να είσαι σίγουρος. Όχι, πάω όταν το θυμάμαι. Είσαι μήπως από αυτούς που λένε δεν παίζω όταν πάει 10 εκατομμύρια θα παίξω ας πούμε. Όχι, 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 ρε, Γιατί όχι. τα 200 χιλιάρικα μου κακοπέφτουνε. Απλά ξέρεις, λέω άντε να θυμηθώ πιο μετά να βγω να πάω να παίξω. Γιατί το πρακτορείο που ήταν εδώ δίπλα στο σπίτι έκλεισε, ρε παιδί μου. Οπότε τώρα θα πρέπει να κατέβω κάτω προς το κέντρο. Ω, έχει να περπατήσει το παιδί. Ναι, δεν μπορώ Σαββατοκύριακο, ρε φίλε, δεν μπορώ. Θέλω τον καναπέ μου. Δεν περπατάς Σαββατοκυριακά. Όχι καθόλου. Τα βήματα που γράφει το κινητό όλη την ημέρα, Σάββατο ή Κυριακή, είναι 28. Το παίρνω μαζί μέχρι την τουαλέτα, ας πούμε, και επιστρέφω. Πόσα βήματα είναι από τον καναπέ σου μέχρι την τουαλέτα? Δύο φορές την ημέρα, 14, πήγαινε, έλα. 14 βήματα μέχρι την τουαλέτα. Πω, 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 πω. Πάω και να έρθω, 7 να πάω, 7 να έρθω. Απορώ πως δεν είσαι πιασμένος, ρε μαλάκα. Ναι, γιατί καθημερινές γράφω 10, 11, 12 και 17.000 βήματα, ρε φίλε, γι' αυτό δεν είμαι πιασμένος. Ας πάρω και τα λίγα ρε Παύλο, χαίστηκα. Ας κάτσει μια Ναι, φορά και ας πάρω αυτό. και τα Απλά λίγα. είναι το ότι λέω να θυμηθώ να πάω κάποια στιγμή και το ξεχνάω. Ευχαριστούμε για την εγγραφή Incredible Mind. Κάνει ζέσταμα. Ευχαριστούμε. Ναι. Ναι, διατάσεις, μην πάθουμε κανένα τράβηγμα. Είμαστε και σε περίεργη ηλικία. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Ρε φίλε, τα 25 είναι δύσκολα. Είσαι πιο μεγάλος έτσι κι αλλιώς, εγώ είμαι 18. Ναι, αλλά έχεις μεγαλύτερη προϋπηρεσία από μένα στα 18. Παιδιά, Battlefield, ωραίο παιχνιδάκι με παρέα. Παίξαμε και χτες με τον Θοδωρή, τον Ηλία, τον Σαμ, τον Τσακ. Όχι, εγώ δεν μπήκα. Α, όχι, εσύ χθες μπήκες. Δεν μπήκα χθες. Η πίστα στο Halo που φτιάχνει ο Σαμ πάει πολύ καλά. Και έδωσε και ωραίες ιδέες ο Τζο χθες.
Θα σηκώσω σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα σηκώσω σήμερα μια φωτογραφία teaser στα social media. Έχει πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία η πίστα. Θα γίνουν τρελές μάχες εκεί και ελπίζουμε να την αγαπήσει και ο κόσμος. Πέρα από την Ελλάδα θα φτάσει αυτή η πίστα. Φαντάσου να την πάρει καμιά selected 343. Ωραία θα είναι. Σκοπός είναι να δώσουμε ιδέες. Ωραία, δηλαδή η χρήση του Forge αυτό είναι στην ουσία, να γεννήσει ακόμα περισσότερες ιδέες, όχι μόνο για πίστες και για modes Ναι. στους developers, για να κάνουν κάτι πιο επίσημο και ήδη. Γιατί σαφώς αυτή τη στιγμή εγώ μέσω του Forge δεν έχω τα ίδια εργαλεία που έχουν αυτοί για να φτιάξω αυτά που έχω στο μυαλό μου. Και ο καθένας που ασχολείται με το Forge, έτσι. Αλλά σίγουρα μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή για όσους θέλουν να ασχοληθούν και γουστάρουν, μπορούν να κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Μπορείς να κάνεις mode να είναι ο Τσάκ γυμνός και να τον κυνηγάμε όλοι. Αυτό θα κάνουμε πάταγο, φίλε. Έτσι, έτσι. Να ξέρετε, υπάρχει ένα beef μεταξύ του Ηλία και του Τσάκ, έτσι, μετά το χτεσινό Halo. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις ανάμεσα των δύο. Αυτά, τι άλλο ρε φίλε. Δεν ξέρω, τι καιρό έχετε. Εδώ εμείς Δεν έχουμε καλοκαίρι πάλι. εσείς έχετε καλοκαίρι, εμείς έχουμε συννεφιές. Εμείς έχουμε καλοκαίρι πάλι. Κατεβαμένα τα έχει τα μουτράκια του ο καιρός και δεν ξέρω τι τον πείραξε. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, από τότε που έχω έρθει στη Ρόδο, να μην έχω καταλάβει ποτέ ότι είναι Χριστούγεννα βάσει καιρού εννοώ. Όχι να χιονίσει, αλλά ξέρεις, να Ναι. Να χειμωνιάσει. έχει κρύο, να έχει μουντάδα. Ναι. Ναι. Δεν, δηλαδή, εντάξει. Πέρσι ήταν που χιόνισε και τρέχαν όλοι στους δρόμους για να χιόνισε. Μην φανταστείτε, 7 πόντους χιόνι. Κοίταξε και Αλλά εδώ για τα όταν παιδιά μας, πούμε, που δεν χαιρίζει. είχαν δει ποτέ χιόνι, ήταν Ναι, κάτι ωραίο. καινούριο. Ναι. Καλή συνέχεια. Ονειρούπολη, Ονειρούπολη, μπράβο Τσάκ, καλά κάνεις. στο είπα και χτες. Την ίδια ευχή σου δίνω, ξέρεις. Γιορτές, παιδιά, δουλειά. Ναι. Θα περιμένουμε να κάτσουμε αυτό το διήμερο που μας αναλογεί τέλος πάντων. Εμείς που δουλεύουμε στα μαγαζιά που έρχεστε σαν πελάτες, όλοι εσείς εκεί έξω και μας ζαλίζετε. Μεσημέρι Battlefield. Το συζητάμε, Τσακ, το Ναι, συζητάμε. ναι. Αυτά. Δεν ξέρω. Είμαι σε πολύ περίεργο mood από χτες. Όλα Και... καλά, όλα ανθυρά. Ναι. Στο ξαναλέω. Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτές στα μαγαζιά, Σαμ? Τις 2 επόμενες. Αυτή που μας έρχεται και την με την μεθεπόμενη. Ναι. Ναι. Τι θα μου πάρεις για τα Χριστούγεννα? Τι Ξέρετε ζεστάν. μήπως αν μπορώ να παίξω games στο Xbox Series με άλλο μοχλό. Με άλλο μοχλό υπάρχει ένας... Κάτσε, περίμενα να το βρω να στο... Το ανακοινώσαν κιόλας και προχθές. Δεν ξέρω αν έχει βγει στην κυκλοφορία. Μισό. Θα σου πω τώρα. Υπήρχαν κάποια USB dongle τα οποία τα βάζες και δούλευαν. Έχει, περίμενε μισό λεπτό να σου, θα το βρω. Και τώρα προχθές ανακοινώσαν ένα καινούριο. Αυτό είναι το Brook Wigman, νομίζω. Για να δω λίγο control. Ναι, αυτό εδώ είναι. Το οποίο υποστηρίζει, κάτσε στο βάζω να το δεις. Υποστηρίζει και άλλα controller.
Δεν ξέρω τώρα, κάτσε να το εμφανίσει. Είναι αυτό εδώ. Ένα τέτοιο στικάκι είναι στην ουσία. Και εδώ λέει ότι υποστηρίζει controller του PlayStation 3, 4, 5, Switch Pro, καλά Xbox Series, ναι. Mega Drive, mini controllers. Αλλά είχε βγει και μια καινούργια είδηση, ρε παιδί, γι' αυτό. Καινούργια είδηση, τι εννοείς? Με ένα καινούργιο, πώς το λένε, τέτοιο μαραφέτη, το οποίο θα υποστηρίζει, πάλι πολλά χειριστήρια. Γιατί δεν σε βολεύει το χειριστήριο του Xbox? Μου κάνει εντύπωση. Εκτός αν έπαιζες πάρα πολλά χρόνια με κάτι άλλο και δυσκολεύεσαι να το συνηθίσεις. Αλλά πίστεψε, πίστεψε με, όχι επειδή είμαστε στο Xbox, πιο εργονομικό χειριστήριο, δύσκολα. Είναι από τα πιο εργονομικά, ειδικά με τα, πώς το λένε, έλα ρε, κόλλησα, τα δύο τα τέτοια. Τα triggers, Όχι, τα joystick, τα joystick. ναι, τα joystick. Μισό λεπτό να το βρω, ρε φίλε. Το διάβασα τώρα, προχθές το διάβασα. Πού το διάβασα, δεν θυμάμαι. Ότι βγαίνει καινούριο και θα κυμαίνεται η τιμή του γύρω στα 50 ευρώ, 60. Αυτό το βάζεις στο Xbox και σου συνδέει οποιοδήποτε χειριστήριο θες, εκτός του Xbox, να παίξεις. Κοίτα, μπορεί να το κάνεις και για λόγους οικονομίας, δηλαδή άμα έχεις πολλά χειριστήρια, να μην αγοράζεις. Είναι ωραία ιδέα. Ναι, άμα έχεις από παλιές κονσόλες και με αυτό μπορείς να το κάνεις συμβατό και Ναι, μπορεί να καλά. δουλέψει, δηλαδή έχει τον απαραίτητο αριθμό κουμπιών, εννοώ, έτσι. Ναι, εντάξει, τώρα το Xbox μέχρι και το One παίζουν όλα, έτσι. Του 360 δεν παίζει στο Xbox. Α, Ναι, λογικό. δυσκολεύεσαι με το τέτοιο. Άμα παίζει πολλά χρόνια, ναι. Αλλά θα πας Ναι, για... σε κάτι τέτοιο. Τώρα τιμή αυτό εδώ λέει, δεν ξέρω. Δεν λέει πουθενά τιμή, ρε φίλε. Κάτσε να δω πόσο κάνει αυτό, δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει και ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Και δεν ξέρω αν έρχεται και στην Ελλάδα, ίσως πιθανό να το ψάξεις, ναι, στο AliExpress το έχει 45 δολάρια. Δεν βλέπω ελληνικό μαγαζί. Ναι, Στο, και, στο, δύσκολο. και στο eBay 45 δολάρια. Εκεί κυμαίνονται. Οι αξιολογήσεις πάντα είναι καλές. Άρα θα πρέπει να το ψάξεις από εξωτερικό, φίλε, για να μπορέσεις Άρα κάνει να... δουλειά. Για να έχει καλές αξιολογήσεις, κάνει δουλειά. Ναι, όλα είναι παντού, είναι 5 στα 5, 5 στα 5 και στο eBay και στο Amazon και στο AliExpress. Είναι 5 στα 5 η αξιολόγηση του, άρα κάνει αυτό που λέει. Για PlayStation 3 μοχλούς, PlayStation 4 και PlayStation 5 η μοχλή που μπορεί Και να το έχεις. Switch Pro. Και το Switch Pro και Καλά, το 100. Switch Pro μοχλός είναι μια πιο μικρή έκδοση του Xbox εντωμεταξύ, έτσι. Εντάξει, 125 λέει διαφορετικά, διαφορετικούς μοχλούς λέει παίρνει. Τώρα εντάξει, οκ. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει και το αντίθετο, δηλαδή αν το βάλει σε PlayStation, ας πούμε, παίζει και του Xbox, μάλλον, ε. Supportable remap settings, vibration function. Ναι, είναι και το αντίθετο. Ναι. Τι λέει εδώ? Α, όχι, 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 όχι. Να, κοίτα τι λέει εδώ. Λοιπόν, όπα. Αυτός δεν είναι για τα series. Βλέπεις? Δεν είναι για τα series μάλλον. Είναι για τις παλιότερες κονσόλες να υποστηρίζουν
αυτά τα controller. Άρα εσύ περιμένεις αυτό που ανακοινώθηκε τώρα που είναι Αφού για τα λέει πάνω Siri. στην. Πάνω λέει όμως ότι υποστηρίζει controller Α, από ναι, on Xbox Series Series One X, 360 σε ναι, Series υποστηρίζει, One υποστηρίζει. Με 360 consoles. μπέρδεψε το εικονίδιο αυτό. Α, να το, εδώ το γράφει. Εδώ το λέει XSX, ναι. Άρα κανονικά φίλε Ναι. αυτό. Τίποτα ρε, σιγά. Απλώς σου λέω ψάξ' το λίγο γιατί θα βγει καινούργια έκδοση αυτού του converter. Μήπως είναι καλύτερο, μήπως δίνει και κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω. Το μόνο σίγουρο να ξέρεις ότι δεν λειτουργούν τα extra abilities του χειριστηρίου του PlayStation 5, έτσι. Το Τα... haptic feedback. Το haptic feedback και το ηχείο. Αυτό Ναι, εντάξει. δεν λειτουργούν με αυτό. Δεν υποστηρίζει το Xbox αυτές τις τεχνολογίες, γι' αυτό ρε, λογικό είναι. Ναι, εντάξει, Όπως, πάντως δώσε λίγο χρόνο στα χειριστήρια του Xbox και ίσως το συνηθίσεις. Ή μπορείς να δοκιμάσεις να πάρεις ένα third party controller που πλησιάζει πιο καλά στα δικά σου δεδομένα στο χέρι. Κατάλαβες. Μην χρειάζεται να πάρεις converter ας πούμε και να περιμένεις και από το εξωτερικό πότε θα σου έρθει και αυτά. Υπάρχουν third party converter που μοιάζουν πιο πολύ με το PlayStation και κάνουν για Xbox και παίζουν και στο Xbox. Νομίζω βγάζει PDP. Της PDP είναι όλα στα πρότυπα του Xbox. Είναι πιο Α. μικρά βέβαια. Το Η Wolverine της Razer είναι το ίδιο. 8 Η bit. Spartan Gear έχει. 8-bit δεν τα έχω δει ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς είναι. Η Spartan Gear που έχει είναι στα πρότυπα του PlayStation, αλλά δεν ξέρω πόσο καλά θα είναι. Πόσο θα αντέξουνε. Αυτά. Αυτά τα νέα της Λοξάνδρας. Για Κυριακή. Εντάξει, δεν είχαμε πολλά έτσι. Να τα λέμε, να περνάει η ώρα μας Έναν καφέ θα πιούμε, ρε. με μια κούπα καφέ. Λοιπόν, παιδάκια, στις 10 η ώρα η τελική του eFootball. Πάω να το πω προ, το σκέφτομαι, πάω να το πω πες, το σκέφτομαι, μετά πάω να το πω ή πες και μετά καταλήγει στο eFootball. Θα πάρει καιρό να το συνηθίσουμε. Δεν ξέρω αν θα το συνηθίσω. Ναι, αυτό. Πώς να μάθεις, πώς το λέει το η παροιμία σε γέρο σκύλο νέα κόλπα, πώς το λέει. Κάπως έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε που προσέξατε το βαλάντι μας και πήγε 6 level, μεγάλωσε. Ναι, τώρα θα ζητάει ολόκληρη Ελλάδα για φαγητό. Λοιπόν, τα φιλιά μας, καλή Κυριακή, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε. Τα λέμε το βράδυ στις 10, live στο YouTube. Με ποδοσφαιράκι. Καλή συνέχεια, Bye. παιδιά.